Καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Συνεχίζουμε την τσαντούλα μας. Την εδώ. Όσοι εσείς είδατε χθες το live, είπαμε να φτιάξετε δύο πάτους για να δείξουμε σήμερα πώς θα τους ενώσουμε. Καλό μήνα! Αυτά, γιατί φεύγουν τα σχόλια. Καλό μήνα, καλό μήνα. Φαντάζομαι σήμερα όσοι είχατε καλό καιρό, εκμεταλλευτήκατε τη μέρα και φύγατε βολτίτσα. Και όσοι δουλεύετε αύριο, εκμεταλλευτείτε και την αυριανή ημέρα, να ξεδώσετε λιγάκι, να ξεσκάσετε. Γιατί ο καιρός μας τα χάλασε τις τελευταίες μέρες. Με τις βροχές, με τον αέρα. Επιτέλους να μπει το καλοκαίρι. Καλημέρα, καλησπέρα μάλλον. Εντάξει, είναι 4 η ώρα, καλησπέρα, καλό μήνα. Και στις φίλες και φίλους στη Γερμανία και σε όλα τα μέρη, δεν ξέρω από πού είστε, είσαστε πολλοί, καλό μήνα να έχετε. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε, θα δείξουμε, έχω φτιάξει τους δύο τους πάτους, με το μακό κορδέλα δουλεύουμε. Τα δείξαμε χτες τα χρώματα, δεν τα ξαναδείχνω, να μην σας κουράζω κιόλας. Έχω φτιάξει δύο πάτους, στις διαστάσεις που είπαμε, όπως είπαμε χθες. Και τώρα, σήμερα θα δείξουμε για λίγο πώς κάνουμε την ένωση των δύο πάτων. Ξαναλέω ότι όσοι θέλετε μπορείτε να μην κάνετε δύο πάτους όπως εγώ και να βάλετε πλέγμα και να κάνετε μόνο ένα πάτο για να στέκει τσάντα. Εγώ το κάνω έτσι για να είναι πιο σταθερός ο πάτος. Και επίσης, εάν πλέκετε σταθερά και σφιχτά ή βάλετε μικρότερο βελονάκι όπως κάνω εγώ που βάζω το εξάρι, θα μπορέσει η τσάντα σας να είναι σταθερή χωρίς να χρειαστεί να βάλετε πλέγμα, που ξέρω το πλέγμα σας δυσκολεύει και γι' αυτό προσπαθώ να σας βρίσκω και σχέδια τα οποία να μπορούν να γίνουν χωρίς πλέγμα. Καλό μήνα! Καλησπέρα! Λοιπόν, ήθελα λίγο να σας πω για τα βιβλία, γιατί μου στέλνετε πολλές ερωτήσεις. Να πω το βιβλίο αυτό που βγάλαμε, το πλέξιμο βελονάκι, το γράφουμε πρώτο μέρος, δεύτερη βελτιωμένη έκδοση, είναι το βιβλίο που είχα βγάλει το 2017, το οποίο απλώς διόρθωσα, έχω πιο καθαρά τα σχέδια γράμματα, κάθισα και τα σχεδίασα τα περισσότερα εγώ, πιο καλές οι οδηγίες, γιατί καταλαβαίνετε όταν κάνεις κάτι πρώτη φορά, όπως όταν έκανα εγώ πρώτη φορά βιβλίο, ήταν κάτι πολύ καινούριο για μένα, δεν είχα βοήθεια από κάποιον ο οποίος να έχει ξανακάνει κάτι τέτοιο, βοήθεια είχα από κάποια άτομα, αλλά δεν είχα βοήθεια στη σύνταξη κτλ. Αυτή που με βοήθησε πάρα πολύ και στο πρώτο και στο δεύτερο βιβλίο μου ήταν η Φωτεινή, και σε αυτό που στην ουσία είναι επανέκδοση του πρώτου. Το λέω γιατί πολλές μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε αν είτε έχω και τα δύο βιβλία σου, θέλω και το τρίτο. Δεν είναι τρίτο, είναι το πρώτο πιο βελτιωμένο. Έτσι, όσες έχετε λοιπόν το πρώτο δεν χρειάζεται να το πάρετε, είναι τα ίδια σχέδια. Επίσης να σας πω ότι κατά διαστήματα θα φτιάξουμε κάποια σχέδια μέσα από το βιβλίο, έτσι ώστε να δείτε πώς μπορείτε να ακολουθείτε τις οδηγίες. Τα έγραψα όσο γίνεται κατανοητά. Και σίγουρα θα κάνουμε και από το καλοκαιρινό, που τώρα αυτό το διάστημα τα καλοκαιρινά είναι η εποχή τους, έτσι. Μπουστάκι, πλουζάκι και τα λοιπά. Καλησπέρα, καλό μήνα, καλό μήνα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, θα γυρίσω την κάμερα, να μην σας καθυστερώ. Ξέρω ότι πολλές θα δείτε μετά το βίντεο, γιατί είναι τέτοια ημέρα που σίγουρα πήγατε τη βολτίτσα σας και καλά κάνατε. Εγώ να σας πω την αλήθεια, επειδή έλειπα και ήμουν στη Βουλγαρία τις μέρες του Πάσχα και μεταλλεύομαι τώρα αυτές τις μέρες για να ξεκουραστώ στο σπίτι. Λοιπόν, θα κατεβάσω όσο γίνεται κάτω. Θέλω να έχετε και τους δύο πάτους εξωτερικά να είναι η καλή πλευρά, αυτή είναι η ανάποδη, και εσωτερικά να είναι η ανάποδη, εντάξει. Δηλαδή από την κάτω πλευρά στο τραπέζι μας να είναι η καλή πλευρά σε αυτόν τον πάτο,
από πάνω να κοιτάζει η ανάποδη και το ίδιο και από εδώ. Οι δύο ανάποδες δηλαδή να είναι μαζί. Εντάξει. Και αυτό το κάνουμε έτσι ώστε και μέσα η τσάντα μας, αν σε περίπτωση δεν θέλετε να βάλετε φόδρα, να φαίνεται ωραίο ο πάτος μας. Ότι έχουμε έναν ωραίο πάτο, όπως είναι εξωτερικά, είναι και εσωτερικά. Λοιπόν, έχουμε αφήσει την κλωστή μας στο δεύτερο πάτο που κάναμε, δεν την έχουμε κόψει. Και θα ξεκινήσουμε με το εξάρτητο βελονάκι και να ενώνουμε με βουβά. Λοιπόν, θα προσπαθήσω τώρα να φέρω λίγο πιο κοντά την κάμερα σε μένα, για να με βολεύει περισσότερο. Εάν δεν βλέπετε κάτι καλά, καθαρά, πέστε μου. Λοιπόν, εδώ που είναι η πρώτη θηλιά μου, θα μπω ξανά και μπαίνω εδώ, μπαίνω και εδώ πέρα. Εντάξει. Όταν μπω την πρώτη φορά και κάνω βουβό, ελέγχω λιγάκι αν είμαι σε καλό σημείο. Έτσι. Τώρα βλέπω εγώ ότι θέλει λίγο πιο πάνω, επομένως το ξυλώνω αυτό. Μπορείτε επίσης, αν θέλετε, να βάλετε καρφιτσούλες και να πιάσετε τον πάτο για να είναι πιο σταθερός, να μην σας φεύγουν οι δύο πάτοι μεταξύ τους. Λοιπόν, βουβό και πιάνουμε και τις δύο θηλιές και από κάτω και από πάνω. Καλό μήνα, καλό μήνα. Τώρα, επειδή θα κοιτάζω λίγο εδώ, δεν θα βλέπω τα μηνύματά σας. Αν θέλετε κάτι που δεν το δω, γράψτε μου μετά σε μήνυμα στο Messenger. Λοιπόν, δεν σφίγγουμε πάρα πολύ χαλαρά. Μπαίνουμε εδώ στη μία θηλιά, μπαίνουμε και στην άλλη από πίσω, πιάνουμε στην ουσία και τους δύο πάτους. Κάποια φορά που είχα ξανακάνει με αυτόν τον τρόπο πάτο, με ρώτησε κάποια κυρία εάν μπορούμε να το κάνουμε με τη βελόνα, γιατί δυσκολευότανε. Εννοείται ότι μπορείτε να το κάνετε και με τη βελόνα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλώς με το βελονάκι, έτσι πως θα τελειώσουμε μετά, δεν χρειάζεται να ενώνουμε κλωστή και ταυτόχρονα ξεκινάμε να κάνουμε το πλέξιμό μας, έτσι. Λοιπόν, καλό μήνα σε όσους μπήκατε. Να ξέρετε, το βίντεο θα κοινοποιηθεί, το βρίσκεται στο Facebook και θα ανέβει και στο YouTube την άλλη εβδομάδα. Επομένως, όσες χάνετε καμιά φορά την αρχή, να μην ανησυχείτε. Εντάξει. Σας έχω βάλει τα τηλέφωνα και το e-shop για παραγγελίες. Θέλουμε 3 κουβάρια, το είπαμε και χθες, για την τσάντα αυτή με το μακό κορδέλα της εταιρείας Delfino. Έχει 5 ευρώ το τεμάχιο και είναι 250 γραμμάρια. Εγώ το πλέκω με 6 νούμερο βελονάκι, γιατί πλέκω πολύ χαλαρά. Εάν εσείς πλέκετε σφιχτά, έτσι, μπορείτε να το κάνετε με μεγαλύτερο βελονάκι. Μέχρι και 8 βελονάκι, έχω πελάτησα που πλέκει σφιχτά, το έχει πλέξει και με 8. Λοιπόν, δεν θέλει πολύ βιασύνη αυτό που κάνουμε τώρα, σιγά σιγά. Έτσι. Αν είναι η τσάντα για αρχάριους, είδα κάτι έγραψε κάποιος και απάντησε Χριστίνα ότι είναι εύκολη. Ναι, δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη τσάντα, γιατί δουλεύετε όλοι με άριχτα. Αν σε δυσκολέψει το καπάκι, που θα το δείξουμε αύριο το απόγευμα το καπάκι, τότε αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να το κάνεις με απλή πλέξη. Δηλαδή, αντί να κάνεις την πλέξη ζικ-ζακ που θα δείξουμε εμείς αύριο, μπορείς να το κάνεις με μια πιο απλή πλέξη και στην ουσία πάλι κάνεις την τσάντα, απλώς δεν κάνεις το, ας το πούμε, λίγο δύσκολο κομμάτι. Αλλά δεν είναι δύσκολο, εξάσκηση θέλει λίγο. Η αλήθεια είναι και εμένα αυτή η πλέξη ζικ-ζακ στην αρχή με δυσκόλευε πολύ, αλλά μετά που είδα κάποια βιντεάκια και κατάλαβα κάποια τρίκ που σας τα έχω πει ξανά, θα σας τα ξαναπώ φυσικά, δεν είχα πρόβλημα. Κλωστές που έχουμε μπορούμε να τις βάζουμε από μέσα, δεν θα φαίνονται έτσι κι αλλιώς. Η στέκα μου σ' άρεσε, μ' αρέσουν και εμένα οι στέκες αυτό το διάστημα. Ευχαριστώ, είναι από την Πινελόπη. Δεν ξέρω αν μας βλέπει. Την αγάπη μου. Λοιπόν, θέλουμε λίγο χρόνο, γι' αυτό σας είπα ότι κάνουμε 3 βιντεάκια. Κάναμε ένα χθες, θα κάνουμε και αύριο. Αύριο λέω να κάνουμε απογευματάκι, για να μπορούμε να πάμε και τη βολτίτσα μας, όσοι θέλουμε, να κάνουμε έτσι απόγευμα προς το βράδυ, κάτι στις 8 η ώρα. Τι λέτε? Γιατί και εγώ δεν ξέρω αν θα μείνω στο σπίτι.
καλό μήνα σε όλους. Λοιπόν. Τεντώνουμε λιγάκι εδώ, για να είμαστε εδώ σωστοί, μας ενδιαφέρει εδώ η άκρη μας. Αυτό πρέπει να το περάσω λίγο μέσα, συγγνώμη, το ξέχασα. Για να μην ανοίξει. Okay. Λοιπόν, επειδή επικράτησε το 4 η ώρα, γι' αυτό κάναμε 4 η ώρα σήμερα, επομένως γράψτε μου αύριο αν θέλετε να κάνουμε 8 η ώρα, νομίζω ότι είναι καλή ώρα. Επειδή δουλεύουμε και την Τρίτη, πιστεύω θα είμαστε όλοι στα σπίτια μας κατά τις 8. Τώρα το κρατάω λίγο εδώ, έτσι, για να πάει θηλιά-θηλιά, να μην ξεφύγω κάπου και να βγει σωστό. Είναι λίγο δύσκολο να ξεφύγετε, γιατί από τη στιγμή που κάνετε ακριβώς το ίδιο σχέδιο, μόνο σε περίπτωση που μπερδευτείτε και πάρετε άλλο βελονάκι, μπορεί να σας βγει λίγο διαφορετικό ο πάτος, ή εάν σε περίπτωση που μου τύχε εμένα, έπιασε κάποια άλλη κοπέλα να με βοηθήσει, έτσι. Τότε. Κάτι γράφεις Μέρη, δεν ξέρω τι γράφεις. Αν γράφεις διεύθυνση κάτι τέτοιο, βάλε το προσωπικό μήνυμα. Όχι εδώ, έτσι. Εκεί. Το βράδυ, 8 η ώρα είπα, δεν είναι καλά? Θέλετε πιο αργά? Θέλετε κάνουμε και 9 η ώρα, δεν έχω πρόβλημα εγώ. Λοιπόν, πάμε και εδώ. Και ακόμα ένα εδώ. Τώρα, έχουμε τελειώσει. Αυτό λίγο που φουσκώνει, μη σας ανησυχεί. Θα στρώσει μετά από κάθε το πάτος, έτσι, και επειδή κάθε τσάντα λίγο σαν βαρκούλα εδώ κάτω πάτος της, έρχεται και στρώνει, επομένως μη σας ανησυχεί. Τώρα, εάν θεωρείτε εσείς ότι ο ένας από τους δύο πάτους σας είναι πιο καλός, μπορείτε να γυρίσετε στην άλλη πλευρά, όπως σας αρέσει. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό μήνα. Ωραία, γράψτε μου τι ώρα σας βολεύει. Λοιπόν, ξεκινάω, κάνω μία λυσίδα όπως είμαι, εντάξει. Θα σηκώσω λίγο έτσι τώρα για να μπορείτε να βλέπετε καλύτερα. Και κανονικά, εμείς εδώ που είμαστε πρέπει να πιάσουμε από την μπροστινή πλευρά. Το καλύτερο όμως είναι να πιάσουμε στην πίσω πλευρά εδώ, γιατί αυτό μπορούμε να το δημιουργήσουμε, την πλεξουδίτσα εδώ, σαν σχεδιάκι, εντάξει. Λοιπόν, τώρα πιάνουμε εδώ και πλέκουμε ένα άριχτο σε κάθε θηλιά. Αφήνουμε δηλαδή αυτή εδώ την πλεξουδίτσα, έτσι. Ένα λεπτό για να βλέπω κιόλας, γιατί έχω το κινητό μπροστά μου και δεν βλέπω. Εδώ. Στην ουσία αυτό εδώ πέρα θέλω να το αφήνετε, έτσι. Εδώ πέρα. Αυτό. Έπλεξα λίγο σφιχτά τώρα για να με δυσκολέψει λίγο, γιατί έσφιγγα εδώ στην αρχή. Γι' αυτό σας είπα σας χαλαρά. Λοιπόν, εδώ. Ένα άριχτο στο καθένα. Για μία σειρά. Δεν κάνουμε καμιά αύξηση. Α, ξεκινάει η γη της ηλιάς. Το γράμμα με τα ελέας. Ωραία, θα κάνουμε 8 τότε. Δεν ήξερα πότε ξεκινάει. Ενημερώνομαι, ξέρετε, από το μαγαζί, από τα κορίτσια. Και μου είπανε βέβαια, μάλλον, αλλά εγώ δεν το συγκράτησα. Ένα άριχτο στο καθένα. Θα κάνουμε αυτή τη σειρά, ακόμα μία κανονική. Και μετά θα σας δείξω την πλέξη. Θα τη συνεχίσετε εσείς στο σπίτι. Και αύριο λοιπόν στις 8 θα δείξουμε πώς κάνουμε το καπάκι μας, εντάξει. Θα σας πω πόσα εκατοστά είναι, αν βρω τη μεζούρα μου που την άφησα, τη φέρω. Θα σας πω πόσο ύψος θα πάτε.
και θα το προχωρήσετε. Ξαναλέω ότι το διπλό τον πάτο τον κάνω εγώ για να είναι πιο σταθερό και να μην χρειάζεται πλέγμα. Καλησπέρα Βασίλη. Και γι' αυτό, αν δεν θέλετε, σας παιδεύει και έχετε πλέγμα, μπορείτε να κάνετε μόνο πάτο και να βάλετε πλέγμα. Εντάξει. Η συγκεκριμένη τσάντα δεν θέλει αποκλειστικά πλέγμα. Είναι σταθερή η πλέξη της. Αν τώρα εσείς όμως νομίζετε ότι δεν θα είστε εκεί ωραία, μπορείτε να πάρετε και πλέγμα. Θέλει 25 εκατοστά πλέγμα. Και αναλόγως στο χρώμα που θα πάρετε, στο νήμα, θα πάρετε και τον άλογο πλέγμα. Έχουμε σε γκρι, ανοιχτό και σε καφέ σκούρο. Αν έχω νήμα για πάπλωμα, τι εννοείς, κουβερτόνημα? Κουβερτόνημα όχι, αλλά έχω το Cotton Harmony. Καλό μήνα, καλό μήνα, που μπορείς να μπεις μέσα στο νήμα kilkis.com που έχω βάλει τη σελίδα εδώ, να πας στα καλοκαιρινά νήματα. Είναι παρόμοιο με τις πεταλούδες το νήμα, το οποίο πλέκεται με ένα 1,5 νούμερο βλονάκι, με τα λεπτά αυτά, τα τούλιπ που λέμε, και να το δεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι με σεριζέ κότον και όσοι το έχουν πάρει, έχουν ξαναπάρει. Χθες μια κυρία παρήγγειλε 12 κομμάτια. Όχι εχθές, τι ήταν εχθές, Σάββατο, ναι, εχθές. Όχι, πουθενά δεν κάνουμε τώρα χρήση αυξήσεις. Έχουμε κάνει ό,τι αυξήσεις χρειαζόταν να κάνουμε. Δεν κάνουμε καμία αύξηση. Απλώς η πλέξη από μόνη της μετά που κάνουμε ανοίγει το πλεχτό μας. Γι' αυτό και δεν χρειάζεται. Ξαναλέω ότι εγώ πλέκω με εξάρι, αλλά αν πλέκετε σφιχτά, μπορείτε να βάλετε και οχτάρι. Ακριβώς την ίδια τσάντα την έχει κάνει η πελάτησά μου που πλέκει σφιχτά με οχτάρι βελονάκι. Και βγήκε το αποτέλεσμα ίδιο ακριβώς με μένα. Με τι άλλο νήμα μπορεί να γίνει? Βασικά θέλει σταθερό νήμα και λίγο χοντρό, επομένως το επόμενο που θα σας πρότεινα είναι το μακραμέ το τεσάρι, το οποίο πλέκεται με 5-5,5 νούμερο βελονάκι. Σε λεπτά νήματα δεν φαίνεται ιδιαίτερα αυτό το σχέδιο και ειδικά το ζίγζακ που κάνουμε στο καπάκι δεν θα φανεί. Φαίνεται πολύ ωραίο με μακό κορδέλα, με το δερματίνι τη χρυσή και την ασημή που έχουμε. Με αυτά φαίνεται, είχαμε κάνει και άλλη τσάντα. Καλησπέρα, καλό μήνα. Σε εμάς σήμερα δυστυχώς ο καιρός δεν ήταν πολύ καλός. Ήθελα να μπορέσω να πάω για χαμομήλι να μαζέψω με τον πατέρα μου. Σε ελπίζουμε αύριο να έχει καλύτερο καιρό. Κάθε χρόνο πηγαίνουμε. Αν και φέτος έχω πρόβλημα με το γόνατο. Μπορείς να βάλεις Γιάννα και έτοιμο πάτο. Η Γιάννα λέει αν μπορούμε να βάλουμε έτοιμο, εννοείται. Εδώ θα βάλεις τον 25x9, έτσι, το συγκεκριμένο μέγεθος, 25x9. Τον μεσαίο που έχουμε. Είναι ο 30-10, τους πολύ μεγάλους μερικές τους παίρνετε. Όταν τελειώνετε σας μοιάζει σαν βαρκούλα, μη σας ανησυχεί αυτό. Το εξωτερικό μας ενδιαφέρει εμάς. Το εσωτερικό δεν το κοιτάζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Προσπαθώ όσο μπορώ να σας τα δείχνω αναλυτικά. Και γι' αυτό, επειδή αυτή η τσάντα σας άρεσε πάρα πολύ, είπα, επειδή είχαμε ευκαιρία που έχουμε τις αργίες μας και την Κυριακή μας, έστω το κάνω βήμα-βήμα. Και όσες έχετε και νήμα στο σπίτι, να μπορείτε να προχωράτε μαζί μου. Και δεν υπάρχει περίπτωση, πιστεύω μετά από αυτό, να μου πείτε κάποια ότι δεν τα κατάφερα. Καλό μήνα, καλό μήνα. Πλέκουμε μακό κορδέλα. Φτάσαμε στο τέλος της σειράς μας. Εδώ είναι κανονικά η θηλιά που δεν μπλέκουμε. Στο συγκεκριμένο τώρα θα το πλέξουμε όμως, γιατί διαφορετικά θα μας τραβάει πάρα πολύ. Πλέκουμε εδώ βουβό δεξιά από το πρώτο άριχτο. Τραβάμε. Κάνουμε έτσι να σταθεί η τσαντούλα μας. Βλέπετε ότι δημιουργεί μια πολύ ωραία γραμμούλα εδώ πέρα, αυτό που πιάσαμε από πίσω.
Είναι απαραίτητο σε αυτήν η φόδρα. Κοίταξε, επειδή είναι μακό κορδέλα, δεν είναι απαραίτητη φόδρα, απαραίτητη. Απλώς είναι και για θέμα προστασίας του νήματός σου, να μην λερωθεί, και για ομορφιά. Ο πάτος είναι διπλός, ναι. Αν θέλετε, το κάνετε διπλό, ξαναλέω. Λοιπόν, τώρα, μετά από αυτή τη σειρά, τώρα, θα ξεκινήσουμε να πλέξουμε με την πλέξη μας, αλλά στη δεύτερη σειρά θα δείξει πιο καλά η πλέξη. Λοιπόν, πάρα πολύ σημαντικό, ξαναλέω, να έχετε βελονάκι που να μην χρειάζεται να σας βγαίνει σφιχτή πλέξη. Αν βγαίνει σφιχτή πλέξη, θα φαίνεται καθόλου πλέξη. Λοιπόν, τώρα, η πλέξη μας είναι σαν να μοιάζει ότι έχουμε πλέξει με βελόνες. Είναι πλέξη άριχτο πάλι, αλλά μπαίνουμε μέσα στο άριχτο. Αντί να μπούμε δεξιά επάνω εδώ, μπαίνουμε μέσα. Θα βάλω λίγο πιο κοντά τη κάμερα, να βλέπετε καλύτερα. Και μοιάζει σαν να έχει πλεχτεί με βελόνες, με την καλή πλέξη που λέμε, τη ζέρση. Λοιπόν, μπαίνουμε ανάμεσα στις δύο κλωστούλες του άριχτου, εδώ, όσο μπορείτε χαλαρά, για να φαίνεται η πλέξη. Αντί να μπούμε εδώ πάνω δεξιά, εδώ, μπαίνουμε μέσα, εδώ ενδιάμεσα στις δύο κλωστούλες. Θα κάνουμε δύο σειρές μαζί για να δείτε πώς φαίνεται η πλέξη. Όσο χαλαρά πλέκετε, τόσο καλύτερα για εσάς. Γιατί μετά δεν θα δυσκολεύεστε να μπαίνετε στην επόμενη σειρά. Ναι. Κάνω λίγο έτσι για να βλέπετε καλύτερα την πλέξη και θα προσπαθώ να βλέπω μέσα από την κάμερα τώρα, όσο μπορώ. Έχουμε κάνει αντιγόνη δύο σχέδια για παραλία για αυτή τη τσάντα. Είναι ωραίο νήμα γιατί, επειδή είναι μακό κορδέλα, είναι σαν τα πλουζάκια μας, δηλαδή τα βαβακερά, έχει το καλό ότι το ρίχνεις μέσα στο πλυντήριο, το πλένεις στους 40 βαθμούς και δεν έχεις πρόβλημα. Στη θάλασσα, επειδή λερώνονται οι τσάντες, όπως πλέκνεις δηλαδή τις πετσέτες σου μαζί με τις πετσέτες που να πλέκεις και τσάντα, μπορείς να κάνεις πάτο όχι πολύ μεγάλο, να τον κάνεις πιο στενό και μακρύ, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να γίνει πολύ βαριά. Έχω δύο τσάντες τέτοια στο μαγαζί, σας έχω δείξει και σε live και υπάρχουν και σε βίντεο στο YouTube. Θα βρούμε τώρα και ένα καινούριο σχέδιο για πολύ πολύ μεγάλη. Κοίταξε τώρα, εάν πούμε ότι μπορεί να φάσει μια μεγάλη τσάντα θαλάσσης 5 κουβάρια, τα 5 κουβάρια είναι 1 κιλό και 250 γραμμάρια. Έτσι. Επομένως, υπολόγισε τώρα εσύ, αν το θεωρείς βαρύ 1 κιλό και 250 γραμμάρια 5 κουβάρια που γίνεται μια τεράστια τσάντα θαλάσσης, τότε είναι βαριά. Για μένα δεν θεωρώ ότι είναι βαριά, γιατί βάζεις πολλά πράγματα μέσα έτσι κι αλλιώς. Αλλά μιλάμε για μεγάλη, έτσι. Να μπουν τρεις πετσέτες, να μπουν πράγματα. Λοιπόν, μπαίνουμε μέσα στο άριχτο. Εδώ. Έτσι. Καλό μήνα σε όσους μπήκατε τώρα. Δείχνουμε την πλέξη. Η πλέξη μας αυτή θα δείξει στην επόμενη σειρά πιο καλά. Είναι φανταστική, λέει η Ελένη, αυτή η πλέξη. Την έχει δει και σε άλλη τσάντα. Ναι, την είχα κάνει και σε άλλη. Σας αρέσει πολύ. Ναι. Και αν δυσκολεύεστε να μπαίνετε μέσα στη θηλιά, αυτό που κάνω εγώ όταν μπαίνω, κάνω λίγο δεξιά-αριστερά το βελονάκι μου και μπαίνει μια χαρά το βελονάκι. Εάν προσπαθήσετε να πιέσετε πολύ, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να χαλάσει η πλέξη σας, να ζορίζεστε κι εσείς. Γι' αυτό όσο μπορείτε, χαλαρά. Μη σφίγγετε. Και επίσης εγώ σε ένα σημείο τώρα θα δείτε ότι πλέον δεν θα έχουμε βουβό. Θα πηγαίνουμε γύρω-γύρω, δεν θα υπάρχει ένωση. Βέβαια, όταν βλέπετε την πλέξη, έχει λίγο πάει προς τα πλάγι πλέξη, αλλά εγώ να σας πω την αλήθεια, το προτιμώ από το να έχω ένωση, η οποία ένωση, ό,τι και να κάνουμε, φαίνεται, έστω και λίγο, και για να μην φαίνεται, προτιμώ αυτό. Και αν θέλετε να ξέρετε πού τελειώνει η σειρά σας, αυτό που μπορείτε να κάνετε, να βάλετε ένα σημαδάκι εκεί που ξεκινάτε. Μπαίνουμε μέσα στο άριχτο, όχι δεξιά πάνω, ανάμεσα στις δύο κλωστούλες, εντάξει. Χρώματα έδειξα χθες.
Όπα, συγγνώμη, μπήκα λάθος. Μπες στο χθεσινό μου live. Αλλιώς μπες στο nimakilkis.com και πάνε στην κατηγορία νήματα για τσάντες και δες το μακό κορδέλα. Έχουμε πάρα πολλά χρώματα. Α, συγγνώμη, να ξαναδείξω πιο σιγά που μπαίνω. Λοιπόν, αντί να μπω εδώ πάνω δεξιά για να κάνω άριχτο, μπαίνω μέσα στο άριχτο, εδώ πέρα, στις κλωστούλες στις δύο. Εδώ, έτσι, βγαίνω, παίρνω κλωστή, άριχτο πλέκουμε πάλι, έτσι. Αντί να μπούμε εδώ πάνω, μπαίνουμε μέσα στο άριχτο, εδώ, ανάμεσα στις δύο κλωστές, εδώ. Περιμένω λίγο να το δείτε, να μου πείτε στο OK. Παίρνουμε εδώ ενδιάμεσα. Καλησπέρα, καλό μήνα σε όσες μπήκατε τώρα. Προχτές με λέει μια πελάτησα, Ανίτα, λέει πρέπει να κάνεις πιο πολλές ώρες live, λέει, για να μπορούμε να μπαίνουμε όλες, γιατί δεν μας δίνει ειδοποίηση. Έλα όμως που είμαι μόνη μου και δεν μπορώ να κάνω 2-3 ώρες live. Άλλο τώρα να έχουμε ένα σχέδιο. Κάνω live, έχω κάνει live και 2 ώρες και δεν το καταλάβαινα, έτσι. Καλό μήνα, καλό μήνα. Λοιπόν, πάμε εδώ. Εδώ ενδιάμεσα. Εδώ. Εντάξει. Οκ. Μπαίνουμε εδώ ενδιάμεσα στις δύο κλωστούλες. Το πολύ θέλεις 5 Αντιγόνη. Για μεγάλη, μιλάμε τώρα να είναι 50 εκατοστά φάρδος και γύρω στα 35 με 40 ύψος αυτή που κάναμε μια πελάτησα και τελειώσαμε. Με διαφορετικό πάτο, θέλω να σας τη δείξω αυτήν. Αν δεν τη στείλει στην κόρη της, θα την μπορώ να μου τη δώσει να σας τη δείξω σε live. Είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα, επειδή δεν θέλω να έχω πλέον βουβό, τι κάνω. Απευθείας, εδώ είναι το πρώτο μου άριχτο της σειράς μου. Μπαίνω μέσα στο άριχτο, κάνω πάλι το ίδιο που έκανα. Απλώς σφίγγω λίγο περισσότερο εδώ. Και με αυτόν τον τρόπο συνεχίζω έτσι μέχρι να φτάσω στο επιθυμητό ύψος. Τώρα θα φέρω σε 2 λεπτάκια. Να σας κάνω 2-3 ακόμα εδώ. Για να δείτε τώρα πόσο ωραίο δείχνει το σχέδιο. Μετά από τη δεύτερη φορά, δεύτερη σειρά δείχνει το σχέδιο μας πιο ωραία. Είναι σαν να φαίνεται ότι έχουμε πλέξει με βελόνες. Έχω πολλές κυρίες ηλικιωμένες που έρχονται στο μαγαζί και τα βλέπουν σχέδια στις σάντες, τα οποία μοιάζουν με τις βελόνες. Δεν μπορούν να πιστέψουν ότι το βελονάκι βγάζει τέτοια σχέδια. Ξέρετε, έχουν μείνει σε αυτό το κλασικό, ότι το βελονάκι το χρησιμοποιούμε μόνο για σεμέδες, καρέδες, για δανδέλες, για τις πετσέτες. Δεν μπορούν να πιστέψουν ούτε σκουφάκι ότι φτιάχνεις με το βελονάκι, ούτε κασκόλ. Ναι, μπορείς να το κάνεις και σακίδιο πλάτης, το έχω δει. Πάρα πολύ ωραίο γίνεται, Γιάννα. Μπορείς να βάλεις και λουριά έτοιμα για σακίδιο πλάτης. Εντάξει. Εδώ. Να το, βλέπετε τι ωραία που είναι η πλέξη. Δεν μοιάζει με βελόνες, όσες ξέρετε. Δεν μοιάζει σαν να έχει πλεχτεί με καλή με βελόνες. Είναι πάρα πολύ εύκολη πλέξη. Δώστε μου 1-2 λεπτά και να φέρω τη μεζούρα, να σας πω τι ύψος θα κάνετε την τσάντα. Για να μην στρίβει πλέξη θα πρέπει να έχεις να κάνεις βουβό και να κάνεις μια λυσίδα και να ξεκινάς κάθε σειρά σου να κλείνεις με βουβό δηλαδή. Δεν είναι τεράστιο το πρόβλημα.
Την είδατε την τσάντα στη φωτογραφία, δέστε την που την έχω ανεβάσει. Λοιπόν, 21 εκατοστά θέλω ύψος. Από εδώ μετράτε, από αυτήν την κλωστή εδώ, από αυτή τη γραμμούλα. 21 εκατοστά ύψος θα πάτε. Εντάξει, να σας τη δείξω κιόλας πώς είναι η τσαντούλα. Ένα λεπτάκι. Να τη. Για όσες δεν την έχετε δει. Εδώ βέβαια χάνει λιγάκι γιατί είναι ο άλλος ο φωτισμός. Έτσι, είναι αυτή με τη διπλή την αλυσίδα. Εδώ πάνω έχω να σας δείξω και ένα κολπάκι. 21 εκατοστά ύψος. Και αύριο στις 8 η ώρα θα δείξουμε το καπάκι. Αφού έχετε φτάσει εκεί, θα δείξουμε το καπάκι, το χερούλι. Κάτι άλλο δεν έχετε. Πώς το ράβουμε. Εντάξει, γίνεται ξεχωριστά και το ενώνουμε. Το κούμπαμα, εντάξει, νομίζω δεν χρειάζεται να σας το δείξω. Έτσι. Είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο. Νάτι. Πάει λίγο λοξά, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τεράστιο το πρόβλημα. Εγώ να σας πω την αλήθεια, προτιμώ έτσι παρά να έχει ένωση η τσάντα. Είναι και πιο εύκολη και για χάρη κοπέλες, οι οποίες πολλές φορές το πρόβλημά τους που έχουν και μου λένε είναι ότι δεν μπορούμε να βρούμε σε ποιο σημείο είναι η ένωση. Έτσι. Λοιπόν, 21 εκατοστά και εγώ θα πλέξω το δικό μου αυτό το κομμάτι να φτάσει στα 21 εκατοστά. Και αύριο στις 8 η ώρα θα δούμε την τσαντούλα αυτή. Εντάξει, το καπάκι να ολοκληρώσουμε. Λοιπόν, ένα λεπτάκι, μου κάνει πρόβλημα το κινητό. Να γυρίσω την κάμερα. Λοιπόν, σας χαιρετώ, σας φιλώ. Σας εύχομαι να έχετε μια όμορφη Κυριακή, να ξεκουραστείτε λιγάκι, κοιτάξτε λίγο και τον εαυτό σας. Πάτε καμιά βολτίτσα, αν έχετε καλό καιρό. Εμείς είχαμε βροχή, όλα είναι βραγμένα έξω. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο στις 8 η ώρα. Γεια σας.